αναλήφονται και τα σωματικά πάθη. Να θυμίσω τον συντοπίτη μας Αγιολαβριντίτη μοναχό Ζωσιμάτων Εσφιγμενίτη, ο οποίος αναφέρει το έθιμο αυτό στο τεύχος του Απριλίου του 1889 στα χρονικά του Προμηθέως. Καταθέτουμε τις αναμνήσεις παιδικής μας ηλικίας, όταν οικογενειακός, νωρίς το πρωί, όπως όλο το χωριό με τα ζωντανά του ή χωρίς, μπαίναμε στη θάλασσα. Το έθιμο για χρόνια ατόνισε, μέχρι... που ουσιαστικά είναι η μέρα έναρξης της τουριστικής περίοδου για αυτή την περιοχή. Σας καλωσορίζω στο επίνιο της Δημοτικής Ενότητας Μιλεών, την πολιτιστική πρωτεύουσα του Δήμου μας. Σε ένα Δήμο που η τοπική του οικονομία στηρίζεται κατά βάση στον τουρισμό με παράλληλες δραστηριότητες στο πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Το φυσικό κάλος και η ποικιλομορφία της περιοχής που συνδυάζει βουνό και θάλασσα δίνει απεριόριστες δυνατότητες στον επισκέπτη της περιοχής κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Παράλληλα, επιδιώκουμε την αναγέννηση παραδοσιακών και ξεχασμένων επαγγελμάτων, όπως το τεφαλωτή, το σαμαρά, τη υπαντική, τη αρπτική, παραδοσιακών φορεσού που θα δώσουν αναλλακτικό εισόδημα στους δημότες της περιοχής μας. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της περιοχής μας, το πλευρά τουριστικών επενδύσεων, επιδιώκουμε την ήπια τουριστική ανάπτυξη με έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και με βασικό ζητούμενο οι όποιες παρεμβάσεις να είναι ήπιες και σύμφωνες με το χρώμα του ποινιού και την προστασία του παραδοσιακού πόνου. Χαιρετίζω αυτή την προσπάθεια τους εκλεκτούς προσεκλημένους και τους επισκέπτες σε αυτόν τον όμορφο και ευλογημένο τόπο, όπως ευστόχος τον έχει χαρακτηρίσει ο σεβασμιότητός μας, να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τις τοπικές εκδηλώσεις που δίνουν το ιδιαίτερο στίγμα της περιοχής μας. Ευχόμενος οι σημερινές εκδηλώσεις να μείνουν βαθιά χαραγμένες. Παραποίησα τους μαθητάς τη Ευαγγελία του διαφυλάτει, όπως ξέρετε, το ότι οι Ορθόδοξοι Έλληνες κάθε δραστηριότητα και κάθε εποχή της ζωής τους ζητούσαν τη χάρη του Θεού και την ευλογία και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχουμε καθιερώσει να τελούμε τον αγιασμό και να διαβάζουμε την ευχή του Αγίου Μοδέστου για να αγιάζονται και να ευλογούνται και τα άλογα και τα άλλα ζώα εδώ, όπως είναι η μικρή όμορφη αυτή κατσίκα που κάθε χρόνο είναι η μασκότ της παρουσίας μας εδώ, με τη θαυμάσια γιαγιά που τη φέρνει κοντά μας, για να φέρνουμε στη μνήμη μας αυτά που διηγούνται οι μεγαλύτεροι μας, ότι όλοι κατέβαιναν στη θάλασσα αυτή τη μέρα, ακριβώς για να γευτούν την αλλαγή μιας εποχής που έρχεται, όπως είναι το θέρος, και κυρίως να ζητούν τη χάρη. Στον εορτάζοντα ιερό ναό, και να δω την ευσέβεια των ανθρώπων και τώρα μου δίνεται την ευκαιρία να δω και αυτή την όμορφη εκδήλωση που πιστεύω ότι είναι μοναδική για τα δεδομένα της πατρίδος μας ή τουλάχιστον πολύ σπάνια.